Θα πάρω συγκεκριμένο παράδειγμα. Δεν θα πάρω την Αττική. Ρωτήσατε τον κύριο Πατούλη. Δεν θα απαντήσω για την Αττική. Θα αναφέρω συγκεκριμένο παράδειγμα εκτός χώρας, εκτός Αττικής, το οποίο βεβαίως μπορεί να κολλήσει παντού. Το παράδειγμα του έργου ΣΔΙΤ στην Κεντρική Μακεδονία. Γίνεται σε απόσταση 2,5 χιλιόμετρων από το Χιτά της Μαυροράχης. Δηλαδή, οι κάτοικοι στη γύρω περιοχή που δεχόντουσαν το 60% των αποβλήτων, το 100% των αποβλήτων της περιφέρειας, πλην των Σερών, το ξαναλέω. Οι κάτοικοι λοιπόν στην περιοχή της Μαυροράχης δεχόντουσαν το 100% των αποβλήτων της περιφέρειας σε ταφή, τα θάβανε. Πήγαιναν τα απορριμματοφόρα, ξεφόρτωναν, γλάρι από πάνω, μια ωραία ατμόσφαιρα. Αυτοί οι άνθρωποι αύριο, 2 χιλιόμετρα πιο πέρα, θα δέχονται το 40 ή 50% των αποβλήτων που δεχόντουσαν μέχρι σήμερα, 60, το 60 να πω παραπάνω, θα μπαίνει το όχημα σε μια βιομηχανική εγκατάσταση και το υπόλοιπο δεν θα μένει στην Μαυροράχη, θα μετατρέπεται σε δευτερογενές καύσιμο και θα φεύγει να πηγαίνει μια ενεργειακή αξιοποίηση. Το είπε ο κύριος Γεράνης, το πιθανότερο είναι ότι και η μελέτη δική μας θα βγάλει ότι η περιοχή που στη Δυτική Μακεδονία είναι η καταλληλότερη. Ερωτώ, για ποια αντίδραση μπορούμε να μιλήσουμε, δηλαδή για να καταλάβω. Γιατί να φωνάξει ο κάτοικος αυτός. Γιατί. Και αυτό το παράδειγμα μπορεί να το μεταφέρετε σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας. Στη Μαυροράχη λοιπόν σήμερα δέχονται 1,5 εκατομμυρίων πολιτών απόβλητα για ταφή. Αύριο θα δέχονται τα μισά για επεξεργασία και δεν θα θάβουν. Ας ρίξουμε λοιπόν αυτούς τους μύθους. Και αντίστοιχη αναγωγή μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της χώρας. Και στην Αττική. Και να πούμε δυνατά στους κατοίκους της φυλής ότι η πιο ωφελημένη από τον περιφερειακό σχεδιασμό που πράγματι επιβεβαιώνω και εγώ ότι με τον κύριο Περιφερειάρχη έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία για να κάνουμε έναν άρτιο περιφερειακό σχεδιασμό με τις ευελιξίες του και τις προσαρμογές που χρειάζεται να γίνουν στο μέλλον, ο πιο ωφελημένος είναι ο κάτοικος της Δυτικής Αττικής, ο οποίος μέχρι τώρα δέχεται 2 εκατομμύρια απόβλητα, τα οποία θα μειωθούν δραστικά και δεν θα θάβονται. Έτσι δεν είναι, Γιώργο? Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.